Ακούσαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις τιμές στα ράφια. Τα νούμερα δείχνουν ότι είμαστε σε μια κάμψη το τελευταίο δίμηνο. Έχουμε μια αποκλιμάκωση, αυτό φαίνεται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι είναι και η πραγματικότητα. Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το πέρυσι την ίδια εποχή. Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Με καλά νέα ξεκινάμε έτσι. Αυτό το βίντεο θα είναι μόνο για καλά νέα σήμερα, γιατί σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό, λέει τώρα ποτέ ψέματα ο Μάνθος, και με τα επίσημα στοιχεία όμως, και την ΕΡΤ και τον Γενικό Γραμματέα που ακούσατε του Υπουργείου, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν πέσει. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, όπως το είπε, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά να σου πω, δεν χρειάζεται τώρα να ακούσουμε αυτούς ή τον Πρωθυπουργό. Και εσείς, δηλαδή, αν έχετε πάει τον τελευταίο καιρό σούπερ μάρκετ, τον τελευταίο μήνα, ας πούμε, προφανώς και θα έχετε δει με τα μάτια σας μια αποκλιμάκωση. Δηλαδή, στην ουσία, να μην το πω έτσι κάπως χοντρά και στιγματιστό, ξέρω εγώ, βγάλετε κανένα περίεργο συμπέρασμα για μένα, αλλά θα τολμήσω. Να το πω ότι οι τιμές έχουν κάνει βουτιά. Παντού κόσμος, γεμάτα καλάθια, χαρούμενες φάτσες, αυτά και τέτοια, όπως ήταν παλιά στο σούπερ μάρκετ. Και το λέει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική τώρα πια. Αλλά φτάνει τώρα με εμάς και τέτοια και αυτά. Πάμε να ακούσουμε λίγο πόσο είναι αυτή η μείωση. Γιατί ο καθένας την έχει στο μυαλό του διαφορετική, ρε παιδί μου. Για άλλον είναι, ξέρω εγώ, 10-15%, για άλλον είναι 20%. Έχει βγει κόσμος που λέει, ξέρω εγώ, παιδιά μέσα έχει 50% οι τιμές κάτω. Και είχε γίνει χαμός τότε, θυμάμαι, ένα σκλαβενίδο πάνω. Πάμε έτσι λίγο να ακούσουμε πόσο είναι η επίσημη μείωση που έχει κάνει όλους εμάς, αλλά και το Υπουργείο και τον Πρωθυπουργό, να πούνε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση τιμές και ότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Στα σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι 1,08 αυτόν τον Αύγουστο σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Το 1,08 μπορεί να φαίνεται λίγο και είναι λίγο, αλλά είναι κάτι. 1%. 1%. Πρόσεξε. Έβαλαν τον Πρωθυπουργό να το πει. Βγήκε ο Γενικός Γραμματέας. Έχουν δώσει δελτίο στην ΕΡΤ και τα λέει η ΕΡΤ χαρτί και καλαμάρι. Όλα αυτά για 1%. Αυτό που βλέπετε, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, που λέει ο γραμματέας εδώ πέρα. Ή ξέρω εγώ, αυτός που ο δημοσιογράφος που λέει υπάρχει μια συνεχόμενη μείωση, το βλέπουμε αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Είναι 1%. Μιλάνε ότι τον Αύγουστο αυτό έπεσε το σούπερ μάρκετ 1%. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Είναι, έρχεται στη συνέχεια των προηγούμενων τριών μηνών. Και το Μάιο είχαμε μείωση 1,25% σε σχέση με τον προηγούμενο Μάιο. Και τον Ιούνιο είχαμε μείωση 1,92%. Και αντιστοίχως και τον Ιούλιο έχουμε περίπου μείωση 1,5% όσο έχουμε περίπου και τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Θα σου πω εγώ τι σημαίνει αυτό. Ότι αν σε λένε π.χ. Παναγιώτη, εντάξει, και λες 14 Αυγούστου του 2023, ας πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω πράγματα, ξέρω εγώ και αυτά, για να καλέσω τους φίλους μου και τους συγγενείς το βράδυ σπίτι να κάνω ένα τραπέζι. Εντάξει, έδωσες 100 ευρώ τον Αύγουστο του 2023. Αν αυτόν τον Αύγουστο του 2024 πάλι Παναγιώτη ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ 14 Αυγούστου να πάρεις πάλι πράγματα για να κάνεις τραπέζι σε φίλους και συγγενείς και αυτά για τη γιορτή σου, αυτό τον Αύγουστο το έδωσες 99 ευρώ. Δηλαδή, Παναγιώτη, σε ένα χρόνο, Αύγουστο με Αύγουστο, σου έμεινε ένα ολόκληρο ευρώ στρογγυλό για να το βάλεις αποταμίευση. Και πρόσεξε, Παναγιώτη, τώρα, επειδή φαίνεται λίγο είσαι πολύ χαλαρός, άκου, Παναγιώτη, τώρα καλά. Και αν βάλεις το 1 ευρώ που σου έμεινε αυτό τον Αύγουστο στο σούπερ μάρκετ και τα 30 λεπτά από την Αττική Οδό, το πέρασμα, τα από τον Οκτώβριο, Μητσοτάκης αυτά, τέλος του χρόνου, που σε 4 μήνες έχουμε τελειώνει το 24, θα σου έχει μείνει ένα δεκαρικάκι τσέπη. Τσέπη ένα δεκαρικάκι, ρε Παναγιώτη. Σε 4-5 μήνες, ποιος αποταμιεύει σε 5 μήνες ένα δεκαρικάκι, πρόσεξε, χωρίς να κάνεις μια ιδιαίτερη μείωση. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν έχεις αλλάξει τρόπο συνήθεια, δηλαδή τη ζωή σου. Δεν έχεις αλλάξει τον τρόπο που ζεις και αυτά. Όχι. Χωρίς να έχεις αλλάξει τον τρόπο που ζεις, υπάρχει περίπτωση σε 4-5 μήνες να έχεις βάλει τσέπη ένα δεκαρικάκι αποταμίευση κανονικά για να το έχεις στο μέλλον, ξέρω εγώ, να αγοράσεις κάποιο σπίτι, να αλλάξεις αυτοκίνητο ή να πας να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Μια μικρή παρένθεση μόνο. Όλο αυτό που λέμε τώρα, το πλάνο αποταμίευσης, θα συμβεί μόνο εάν, ας πούμε, δεν γίνει κάτι που θα επηρεάσει τις τιμές στην αγορά. Ξέρω εγώ, ας πούμε, όπως το να χωρίσει κάτι είναι καινούριο. Παναγιώτη, εντάξει, είπαμε, να είμαστε και κάπου ευγνώμονες. Μην είμαστε και γαϊδούρια.